τελειώφη τους ή τους μαθητές που πήραν το απόλυτο 20. Είπαμε προηγουμένως ότι είναι και δύο αδέλφια ανάμεσα σε αυτούς που εξασφάλισαν το 20. Ο Μάριος και η Ειρήνη Σκίτσα. Θα συνδεθούμε μέσω Skype και με τα δύο παιδιά. Μάρια, Ειρήνη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Λοιπόν, να σας δώσω συγχαρητήρια. Είναι καλό το DNA, νομίζω. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Μάρια, να ξεκινήσουμε από εσένα. Να μας πεις τους τομείς στους οποίους είχες πρώτους. Ήμουν πρώτος στο πλαίσιο 14 και 28. Mm-hmm. Θα ακολουθήσω την ιατρική σχολή. Μάλιστα. Εσύ πώς ένιωσες όταν έμαθες για το αποτέλεσμα, το περίμενες? Εντάξει, ανήκαθεν είχα ψηλούς στόχους. Όταν είδα τα αρχικά αποτελέσματα, γνώριζα ότι ίσως να είμαι μέσα στους πρώτους. Σίγουρα ένιωσα ικανοποίηση, χάρηκα πάρα πολύ, διότι είδα τους σκόπους τόσο χρόνο να ανταμείβονται. Μάλιστα. Να πάμε και στην Ειρήνη, επίσης 20. Ειρήνη, αλλά σε έναν εντελώς διαφορετικό τομέα. Ιατρική, ο Μάριος, νομική εσύ? Ναι, ναι. Εντελώς διαφορετικός ο τομέας. Τα δικά σου συναισθήματα? Παρόμοια με το Μάριο, ήμουν και εγώ πολύ ικανοποιημένη και χαρούμενη που οι προσπάθειες μου απέφεραν καρπούς. Είχα εξίσου ψηλούς στόχους, αλλά και πάλι ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα αυτή η διάκριση. Μάλιστα. Περιμένατε, Ειρήνη, ότι και οι δύο θα καταφέρετε να έχετε αυτό το αποτέλεσμα? Φαντάζομαι η οικογένειά σας θα είναι πάρα μα πάρα πολύ περήφανη. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το δεν νομίζω ότι περίμενα αυτόν ακριβώς το αποτέλεσμα, αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Φαντάζομαι μεταξύ σας μπορεί να το είχατε συζητήσει πριν τα αποτελέσματα. Σκέφτηκες να γίνει αυτό? Είναι μια πολύ μεγάλη επιθυμία. Σίγουρα, ναι. Λοιπόν, Μάρια και Ειρήνη, ρώτησα και τα προηγούμενα παιδιά με τα οποία μιλήσαμε. Ήταν μια περίεργη χρονιά και παραμένει περίεργη χρονιά. Πόσο μάλλον για εσάς που ήσασταν τελειόφοιτοι. Μέσα στον Απρίλιο έγινε ό,τι έγινε με τις αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν για την αποτροπή της μετάδοσης του κορονοϊού. Πόσο φοβηθήκατε ότι αυτό θα επηρέαζε την προσπάθεια, ειδικά την δική σας που ήσασταν τελειόφοιτοι? Μάρη, να ξεκινήσουμε από σένα, θες. Σίγουρα όταν αντιμετωπίζεις ένα κλίμα αναβεβαιότητας, επικρατεί ο φόβος. Προσπαθήσαμε να μείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας, αλλά ασφαλώς και είχαμε ανησυχίες, διότι πρόκειται για το μέλλον μας. Εξτάσεις δεν ξέραμε πότε θα γίνουν, ούτε ήδη ανακοινώθηκε εν καιρός, οπότε ήταν πρωτόγνωρες καταστάσεις που έπρεπε να προσαρμοστούν. Μάλιστα. Ειρήνη, εσύ πώς το βιώσεις όλο αυτό με τον κορονοϊό και τα μαθήματα εξ αποστάσεως στην αρχή? Βέβαια, μετά επιστρέψατε πιο νωρίς εσείς ως τελειόφοιτη από ό,τι τα υπόλοιπα παιδιά. Είμαστε σε μια κατάσταση πανικού και χάους, θα έλεγα, γιατί είμαστε μέσα στην άγνοια για την εξεταστή ανήλη, για την ημερομηνία των εξετάσεων. Η τηλεκπαίδευση θα έλεγα ότι λειτουργήσε, απλά ο εγκλεισμός στο σπίτι μπορεί να μας επιβαρύνει ψυχολογικά και να μειώνει την όρεξη μας για διάβασμα. Αλλά επειδή είχαμε πάρα πολύ καλούς καθηγητές, μπορέσαμε να προσαρμοστούμε με ευκολία στα δεδομένα. Και φαντάζομαι για παιδιά της δικής σας ηλικίας, οι καθηγητές έπρεπε να προσαρμοστούν περισσότερο στα δεδομένα της διαδικτυακής μάθησης παρά εσείς. Για σας νομίζω ήταν αρκετά εύκολο, έτσι? Τουλάχιστον σε τεχνολογικό επίπεδο. Ναι, στο θέμα της τεχνολογίας. Αλλά είναι αρκετά κουραστικό. Ήταν αρκετά κουραστικό. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάρια, αν κρίνω από το Μαλί, ακολουθεί στρατός, τι γίνεται? Ναι, αύριο εγκαταστάσω. Λοιπόν, καλή θητεία, να σου ευχηθούμε. Και συγχαρητήρια και στους δυο σας και πάλι για την μεγάλη επιτυχία σας. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αστυνομική.